Όλα, καλημέρα. Άντε, σας το είπα και ισπανικά. Λοιπόν, είμαι στο Πάζι, για όσοι το κατάλαβαν. Ήμουνα εδώ στο Post, στο ταχυδρομείο. Και τώρα πάω στο εμπορικό να ψωνίσω. Φοράω και την πατατούκα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Πήγα τα παιδιά σήμερα με μείον 3,5 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά έχουμε ήλιο, δεν έχουμε χιόνι. Εσείς στην Ελλάδα έχετε αυτή τη στιγμή χιόνι. Δεν ξέρω βέβαια μέχρι να ανεβάσω το βίντεο αν θα έχετε ακόμα, αλλά τώρα έχετε. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Έβαλα το κλασικό το μικροφωνάκι αυτό εδώ. Πού το, να το. Γιατί το άλλο το σύρματο το ξέχασα. Έχω κάνει τη χαζομάρα. Επειδή αυτό θέλει φόρτισμα, το είχα βάλει να φορτίσει και το ξέχασα σπίτι, δεν το έχω βάλει μες στην τσάντα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, χώρισα και αυτό. Βασικά αυτό θα το έχω πάντα, γιατί το άλλο επειδή θέλει φόρτισμα και αν δεν είναι φορτισμένο θα έχω ξεμείνει από μικρόφωνο. Οπότε θα το έχω έτσι κι αλλιώς αυτό. Λοιπόν, αρκετά σας ζάλισα. Πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, πήραμε καροτσάκι. Έχει και αυτή τη τσαχπινιά, μετά θα τη χρειαστούμε για το DM. Στανταράκι θα τη χρειαστούμε. Ωραία, βάλαμε τσαντούλα. Πλαστικό κέρμα πάντα, οπότε έχω πάντα κέρμα μαζί μου για το σούπερ μάρκετ. Και πάμε εδώ πρώτα στο HIT, να ψωνίσουμε δύο πράγματα που θέλω και μετά πάμε DM. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συναντάμε στο HIT είναι το sushi bar που έχει εδώ, το οποίο όμως ακόμα δεν έχουν βγάλει τα σημερινά, έχει πολύ λίγα πράγματα, οπότε δεν θα πάρω. Θέλω να σας κάνω έτσι ένα group plan όλης της μαναβικής. Εδώ, κοιτάξτε. Γενικά η μαναβική του HIT, παιδιά, δαγκώνει. Δαγκώνει άσχημα. Ό,τι και να πάρεις από το HIT είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ακριβό, παιδιά. Εγώ θέλω τώρα ντομάτες και δεν βρίσκω και μπίο, να σας πω την αλήθεια. Και κοιτάξτε τιμές. Έτσι, για να δούμε εδώ. Βλέπετε, έτσι. Αυτές εδώ που έχουν 2,99 είναι πιο φθηνές από ό,τι βλέπω. Το κιλό. Λοιπόν, βρήκα μπίο. 2,79 τα 500 γραμμάρια. Να ξέρετε δηλαδή. Και ήρθα σε αυτό εδώ το διάδρομο που είχε εδώ γαλακτοκομικά και από εδώ το ίδιο. Σε αυτό το διάδρομο θέλω να πάρω δύο πράγματα και μετά έφυγα. Λοιπόν, θέλω να πάρω κατσικίσιο γάλα, αυτό εδώ, το οποίο έχει βγει πάρα πολύ καλό. Φρέσκο. Δεν βρίσκω εύκολα κατσικίσιο. Πάρω δύο και ένα φρέσκο γάλα, το εδώ, και αυτά ήταν από το HIT, δεν θέλω τίποτα άλλο. Α, όχι ψέματα, θέλω και κάτι γιαουρτάκια για το μικρό. Αυτές τις ντομάτες, παιδιά, τις πήρα γιατί χτες που πήγα στο 11 ξέχασα να πάρω ντοματούλες και τις χρειάζομαι γιατί θέλω να κάνω μπολονές σήμερα. Και θα πάρουμε και αυτά εδώ τα της Danone, αυτά τα μεγάλα, όχι αυτά τα μικρά, τα μεγάλα, μια τετράδα, τα τρώει ο μικρούλης, είναι η εβδομάδα που τα τρώει, τώρα την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω αν θα τα φάει. Και αυτό ήταν, από HIT τελειώσαμε, πάμε να πληρώσουμε, να πάμε στο DM. Λοιπόν, όλα καλά, ψωνίσαμε, τα έχω βάλει εδώ σε αυτή την τσαντούλα, οπότε φεύγαμε τώρα, πάμε DM. Και μεταξύ, ρε παιδιά, πόσο τέλειο είναι να ψωνίζεις πρωί-πρωί στο εμπορικό, που είναι άδειο, δεν έχει κόσμο. Τέλειο, Κοιτάξτε, είναι όλοι άδεια δρόμου. 5 ανθρώποι είμαστε όλοι και όλοι. Εδώ είμαστε, παιδιά, φτάσαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το shopping. Και το πρώτο που θα πάρω είναι αυτό. Είναι για τα μεσοδόντια. Πάντα χρειάζονται. Ήθελα να πάρω τέτοια για τα μικρά όμως, αλλά δεν έχει. Έχουν τελειώσει. Εν τω μεταξύ έχουμε και κάποιο πρόβλημα με τις μεταφορές, ξέρω, με τα φορτηγά. Και σε πολλά σούπερ μάρκετ έχουμε άδεια ράφια. Αυτό το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ θέλω να αλλάξω λίγο το, πώς το λένε, το σαμπουάν, γιατί έχω την αίσθηση ότι το έχει συνηθίσει το μαλλί μου. Και βρήκα αυτά εδώ. Αυτό είναι για πολύ ξηρά μαλλιά και για ξηρά μαλλιά. Περίμενε, αυτό είναι σαμπού. Λοιπόν, θα πάρω αυτά τα δύο να τα δοκιμάσω και αυτές είναι οι κρέμες τους, από ό,τι βλέπω. Να δούμε τι θα γίνει. Πάρω και την κρεμούλα, να το κάνω σετάκι, πάντα το κάνω έτσι γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερη η περιποίηση. Και ένα λαδάκι φυσικά, αυτό που παίρνω πάντα, για πολύ ξερά μαλλιά. Ναι, δεν πρόσεξα να τράβηξα τις τιμές, τέλος πάντων αυτές είναι οι τιμές των σαμπουάν εδώ και του μαλακτικού. Και αυτό εδώ το έχουν ακριβήνει βασικά, είχε γύρω στα 5 ευρώ και τώρα βλέπω έχει πάει 6,95, όχι 5,5 ευρώ είχε και τώρα έχει ακριβήνει πολύ. Τέλος πάντων, αυτό, το 3 πήρα εγώ, όπα, λέει 1, 2, 3, εγώ πήρα το 3, σήκω καλέ, τα κρέμισα παιδιά δε, έλα, μπορείς, λοιπόν βλέπετε εδώ γράφει, να σας κάνω, έλα εστίασε, λοιπόν, 1, 2, 3. Εδώ λέει normal προς ξηρά μαλλιά, εδώ λέει ξηρά μαλλιά και εδώ λέει πολύ ξηρά μαλλιά. Εντάξει, εδώ. Αυτά. Και θα πάρω και τη Schwarzkopf, αυτή είναι εδώ, την 891. Είναι blau schwarz, μπλε μαύρο δηλαδή, blue black που λέμε. Την σειρά Brillance. Και αυτή ήταν τη μουλά. Λέω να το βάψω πια το μαλλί. Θα πάρουμε και αυτό εδώ. Βλέπετε η τιμούλα είναι 95 λεπτά. Αυτά εδώ τα δύο θα πάρω. Αυτό το πήρα την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρω αυτό και αυτό. Είναι από πολύ αγαπημένα μπορώ να πω. Και πάρα πολύ καλά για το δέρμα. Δεν έχω φαγούρα, δεν έχω τίποτα με αυτά. Είμαι εδώ στα ταμπών και ψάχνω εδώ με τις 6 σταγονίτσες, δεν έχει τίποτα. Εγώ το αναγκαστικά θα πάρω τη Τζέσα και αυτή είναι πολύ καλή. Εντάξει, προτιμώ τη Νόμπ, αλλά άμα δεν έχει και η Τζέσα είναι πάρα πολύ καλή. Η Τζέσα είναι μάρκα του DM, την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ καλή. Αναγκαίο κακό τα ταμπών, παιδιά, τι να κάνουμε. Και παίρνω και αυτά με τα 3 για πιο μικρή ροή τις τελευταίες μέρες. Εγώ μετά το μπάνιο, επειδή έχω ξηροδερμία γενικότερα, πάντα βάζω κάποιο λάδι. Τώρα βλέπω έχει βγει αυτό εδώ, το οποίο είναι λέει βούτυρο και είναι με καρύδα. Και αυτό είναι με αλόε βέρα και πράσινο τσάι. Λοιπόν, αυτές είναι οι τιμές τους, 2,95, 1,95, όχι, 2,95 πρέπει να έχουν και τα δύο. Να γράφει και αυτό 2,95 εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι λίγο αχνό. Τέλος πάντων. Ψιλο ακριβό θα έλεγα, αλλά θα τα πάρω να τα δοκιμάσω. Γιατί γενικά με το σώμα μου έχω θέμα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω πολλά πράγματα. Πήρα ένα λάδι, υποτίθεται βιολογικό, πάρα πολύ καλό, αλλά δεν βγήκε σκάρτο τελείως. Έχει και εδώ και άλλα έλαια, από ό,τι βλέπω. Βασικά σκάρτο σε μένα, δεν σημαίνει ότι είναι σκάρτο το προϊόν, έτσι, να το πούμε αυτό. Απλά εγώ, επειδή είναι πολύ περίεργο το δέρμα μου, δεν τα δέχεται όλα. Σιγά σιγά μπορώ να αρχίσω να τα δοκιμάζω και αυτά εδώ και να δω αν κάποιο μου κάνει. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα αυτά όλα. Πολλά είναι και καινούργια εντωμεταξύ. Ας πάρω και ένα τέτοιο για τα μάξι, μας πιάνει καμιά λιγούρα. Είναι ριζογκοφρέτες με μαύρη σοκολάτα. Οι ριζογκοφρέτες με μαύρη σοκολάτα έχουν τόσο, έχει 4 μέσα. Και είναι και αυτές εδώ που είναι με μέλι που μου αρέσουν πάρα πολύ, το οποίο έχει 3 πακετάκια με 4 μέσα και έχει ένα 25, αλλά είναι πιο λεπτές, δεν είναι δηλαδή αυτές που βλέπετε είναι χοντρές, αυτές εδώ είναι οι μισές σχεδόν από αυτές, σε πάχος, να το πω έτσι. Σας έχω ξαναδείξει τα ταχινάκια, έχουν βγει πάρα πολύ καλά αυτά εδώ, βασικά αυτό έχω ανοίξει, αυτό το έχω ανοίξει ακόμα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, να ξέρετε, αν ψάχνετε για ταχίνι. Πάρουμε και φρυγανίτσες, μας τελειώσανε, τι μου λέει, εδώ. Θα πάρω 2 γιατί δεν έχω καθόλου. Εδώ για το πρωινό μας, το κλασικό το δίκοκο αυτό με το μέλι. 10 κοσετάρι με μέλι, πάρα πολύ ωραία. Από τα πιο νόστιμα που κυκλοφορούν, μπορώ να πω, στο εμπόριο. Ένα τσοκοκράντσι. Πρέπει να έχουμε άλλο ένα, αλλά δεν πειράζει, ας πάρω. Είμαι της άποψης πάντα καλύτερα να έχεις και να περισσεύει παρά να μην έχεις και να μην έχεις να φας. Και να πάρουμε και μία βρώμη, αυτή του κιλού. Γιατί νομίζω δεν έχω καθόλου τώρα. Έχω ένα βαζάκι μόνο που έχω γεμίσει τελευταίο. Εδώ θα πάρουμε τα μπαρίστα μας με μεγάλα αμυγδάλου. Ωραία. Τέλεια. Μια εξάδα. Αυτή ήταν η τιμή του, έτσι, να ξέρετε. Έχει και άλλα με μπαριστά, έχει και με καρύδα, έχει και με χάφο που είναι... Δεν μου έρχεται τώρα, έλα. Σιτάρι νομίζω είναι, ναι. Έχει τέλος πάντων και άλλα μπαρίστα. Πάρα πολλά. Βλέπετε, έχει πάρα πολλά. Τα περισσότερα βέβαια είναι με... Αυτό είναι με σιτάρι και σόγια. Και αυτό με σιτάρι είναι χάφα που λέει. Αυτό έχει και χάφα μπίο. Αλλά δεν είναι μπαρίστα αυτό, δεν είναι μπαρίστα. Βλέπετε, αυτό γράφει. Γράφει barista edition, ενώ δεν γράφει. Αν δεν είναι μπαρίστα, δεν κάνει κρέμα πολύ, να ξέρετε. Πάρουμε πένες που δεν έχουμε καθόλου. Είπαμε, είμαστε μακαρονάδα στην να κάνουμε. Και βίδες. Οι τιμές τους είναι αυτές εδώ, 1,65. Εντάξει, τα 500 γραμμάρια το πακέτο είναι δίκοκο σιτάρι, το ντίνκελ είναι δίκοκο σιτάρι, βιολογικό. Ωραία, και θα πάρουμε και σπαγκέτι, πάλι 2 κομμάτια, και αυτά έχουν 1,65. Εάν δεν θέλετε δίκοκο σιτάρι, υπάρχουν και πένες, όπως αυτές εδώ που είναι από λευκό, που είναι βιολογικό και αυτό, λευκό εννοώ, λευκό αλεύρι, που είναι βιολογικό και αυτό, και είναι με 85 λεπτά, έτσι. Εγώ που παίρνω δίκοκο είναι πιο ακριβό. Και εδώ έχει και φόλκον σπαγκέτι, ολικής άλεσης, πάλι με 85 λεπτά. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι επιλογές που κάνω εγώ είναι μοναδικές, ωραία, απλά εγώ επιλέγω να τρώμε με δίκοκο σιτάρι. Μας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, εδώ να πάρουμε και γλασέ, γιατί δεν έχω ούτε για δείγμα. Οπα, δεν πέσεις εσύ, εκεί. Λοιπόν, 1,55 είναι. Ωραία. Θα πάρουμε και ένα αλευράκι. Είναι ντίνκελ, είναι δίκοκο, εντάξει. Δίκοκο σιταράκι, δεν είναι απλό λευκό. Οπα, συγγνώμη, αυτή είναι... Όχι αυτό, συγγνώμη, περιμένετε να σας δείξω τον ντίνκελ. Λοιπόν, η τιμή του ντίνκελ είναι αυτή, είναι 75. Ωραία, το μπίο, να το. Ωραία, αυτό είναι σίκαλι στο ρόγγεν, έχει ένα 35. Να σας τα δείξω λιγάκι. Και το λευκό, το τύπος 1050, έχει 75 λεπτά. Και το λευκό, το αλεύρι, που αυτό που λέμε για όλες τις χρήσεις, και αυτό 75 λεπτά. Εντάξει, και το 5,50 έχει 75 λεπτά. Ωραία. Και έχει και άλλες μάρκες βέβαια. Έτσι, αυτή έχει 95 λεπτά. Έτσι λίγο, γιατί με ρωτήσατε λίγο για τις τιμές και ότι είναι ακριβά. Εγώ επιλέγω αυτές, οι επιλογές που κάνω εγώ είναι λίγο ακριβές. Δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι ακριβά, εντάξει. Και εδώ έχει και ολόκληρους σπόρους. Αυτό είναι από 6 διαφορετικά, λέει, corn, σιτηρά. Αυτό είναι σίκαλις, ρόγκεν. Αυτό είναι το δίκοκο σιτάρι, λέμε. Ωραία. Βλέπετε, εδώ είναι τιμές τους. Αυτό είναι το λευκό το σιτάρι. Είναι ολόκληρη σπόρη. Είναι σιτάρι δηλαδή, σπόρη. Πάρα πολύ θρεπτικό, παιδιά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Εδώ έχει κακάο, αυτό το κακάο παίρνω. Εδώ είναι κομματάκια σοκολάτας. Αυτό είναι αμύγδαλο και μάλλον λέει θερματισμένο. Βλέπετε την τιμή του. Πουτίγκα με σοκολάτα και βανίλια. Και έχουν 3 μέσα. Αλλά είναι βιολογικά, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ μπορείτε να τα βρείτε πολύ πολύ πιο οικονομικά, αλλά δεν είναι βιολογικά φυσικά, είναι τα κοινά, τα απλά που υπάρχουν, να το πω έτσι. Εδώ να πάρουμε πακπούλβα, δηλαδή πώς το λένε, αυτή τη σκόνη που βάζουμε για να φουσκώνει το κέικ, κόλλησα τώρα. Πάρουμε σακουλάκι για τα σκουπίδια, παίρνω βιολογικά, έχουν 1,45 και έχει μέσα 15 τεμάχια, αν δεν κάνω λάθος, για να δω. Όχι 10 τεμάχια, άρα τις παίρνω 14,5 λεπτά τη μία. Και κάποιοι με ρωτήσατε για τα γενέθλια, για τα κουπάκια που έφτιαξα, τα πώς τα λένε, τα κεκάκια, τα cupcakes. Τα έχω πάρει από εδώ όπως βλέπετε και είναι αυτή η τιμή τους και έχει μέσα 24 τεμάχια. Εντάξει, και έχει, βέβαια έχει και άλλα σχεδιάκια εκεί από ό,τι βλέπω. Να πάρουμε και ένα τέτοιο για την τουαλέτα. Είναι ταμπλέτες για να τις ρίχνεις μέσα στην τουαλέτα και να καθαρίζει. Να πάρουμε και ένα βάνις γιατί τελειώνει. Βλέπετε εδώ το έχει 6,95 το μεγάλο. Είναι πόσα γραμμάρια, 880 γραμμάρια. Αυτό εγώ για να καταλάβετε στο 11 το βρίσκω 10 ευρώ. Και στο DM το έχει 6,95. Ένα λαδάκι για ευαίσθητης επιδερμίδης. Βλέπετε, intensive. 2,45 έχει αυτό. Και παίρνω και αυτά τα δύο. Αυτό είναι σαμπουάν για τα παιδιά. Και πώς το λένε, για να τα κάνω μπανάκι. Είναι χωρίς δάκρυα, βλέπετε. Κάινε τρέναν που λέει. Από όλα όσα έχω δοκιμάσει τη χιπ, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Ούτε αυτό. Α, και αυτό είναι καλό. Το sensitive που έχει και αντλία από πάνω. Και αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά είναι και αυτό. Γέμισε το καρότσι, πλάκα πλάκα. Πάρουμε και δύο νεράκια για τα μικρά εδώ. Βολεύουνε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές όταν πηγαίνουμε έξω. Γιατί έχει την πιπίλα από πάνω και είναι και αρκετά οικονομικά. Έχουν 60 λεπτά. Λοιπόν, έφερε καινούρια, πώς το λένε, μπισκοτάκια βουτύρου για παιδιά. Έχει αυτά τα σχεδιάκια επάνω, τα ζωάκια. Τους τα βάζω στο σχολείο. Σαν, πώς το λένε, σαν εναλλακτικό ρε παιδί μου. Να μην τρώνε συνέχεια αλμυρά, ξέρω εγώ, και βούτυρα και τέτοια. Και τους παίρνω έτσι που είναι βέβαια χωρίς κακάο και τέτοια. Έχει και αυτά εδώ με τις καρδούλες. Και έχει και μήλο λέει αυτό μέσα. Είναι με δίκο κοσιτάρι και μήλο. Α, πάμε να δοκιμάσουμε για αυτά. Έχουμε δοκιμάσει διάφορα. Έχει και αυτά εδώ που είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή έχουν κακάο θα σκούζουν στο παιδικό. Δεν θέλουν καθόλου να βλέπουν σοκολάτα και κακάο. Ενώ το κακάο είναι μόνο κακάο, δεν έχει σοκολάτα στην ουσία. Άντε να τους εξηγήσεις τώρα ότι δεν είναι σοκολάτα και είναι κακάο. Και έχει και αυτά εδώ που είναι λέει με μήλο, καρότο, τσίμπτη είναι η κανέλα. Άντε να τα πάρω, να τα δοκιμάσουμε και αυτά. Άντε να τα πάρω και αυτά, άντε. Λοιπόν, οι τιμές τους αυτά εδώ είναι. Αυτά είναι 1,45. Αυτά είναι με το καρότο 1,85 και τα άλλα που είναι με τις καρδούλες είναι 0,95. Εντάξει, και αυτά εδώ τα οποία είναι με κακάο. Έλα. Αυτά εδώ έχουν 1,95 και έχει και αυτά τα απλά, τα κλασικά, τα μικρούλια που είναι τα κλασικά βουτύρου δηλαδή. 1,95 και αυτά. Και να πάρουμε και μορομάντιλα. 1,45 έχει το τεμάχι, ωραία. Οχτώ πήρα. Λοιπόν, και για να ξέρετε, έχει και πιο οικονομικά. Έχει την τετράδα 2,75. Αυτά εδώ. Και αυτά. Όχι, αυτά είναι. Αυτά τα έχει 5,95 λέει. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτά εδώ είναι τα πιο οικονομικά. 2,75 και αυτά το ίδιο. Αυτά είναι μορομάντιλα. Εντάξει, απλά μορομάντιλα. Αυτά που παίρνω εγώ είναι Waschlappen. Που σημαίνει στην ουσία ότι είναι μαντιλάκια τα οποία μπορείς. Εδώ, συγγνώμη, είναι μαντιλάκια τα οποία μπορείς να πλυθείς, να καθαριστείς καλά. Και είναι με αλόε βέρα και χαμομήλι, χωρίς αλκοόλ. Αυτά. Να πάρουμε και τις πάνες στο μικρούλι. Πάρουμε 2 πακέτα. Να έχουμε. Ωραία. Την κάρα μου φαίνεται. Αυτή είναι η τιμή του που παίρνω. Το 6+ και έχει μέσα 30 τεμάχια. Αυτό. Το 6+. Το 6 έχει. Έχουν την ίδια τιμή. Και αυτό έχει 32 τεμάχια. Και γενικά όσο πιο μικρό είναι. Και αυτό έχει πάλι την ίδια τιμή, αλλά έχει 34 τεμάχια. Είναι το 5+. Γενικά όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο πολλά τεμάχια έχει. Και όλα έχουν την ίδια τιμή στην ουσία. 5,35, 5,35 και το 5 και το 4+. Έχει απλά πιο πολλά τεμάχια. Αυτή είναι η μάρκα του DM Baby Love. Οι Pampers από κάτω είναι πιο ακριβή βέβαια. Αλλά σίγουρα οι Pampers είναι και πολύ πιο αξιόπιστοι ό,τι έχει να κάνει με αλλεργίες. Εγώ όταν ήταν πολύ μωρά έπαιρνα μόνο Pampers. Λοιπόν, να πάρουμε και ένα χαρτί κουζίνας. Εδώ παίρνω πάντα, έχει 3 μέσα. Και είναι τριπλό το χαρτί. Είναι από τα πιο ανθεκτικά και είναι του DM, έτσι. Και αυτή είναι η τιμή του. Η τιμή την έχει καταχωνιασμένη και κάτω, έχει 3,45 αυτό. Λοιπόν, παίρνω αυτό με τετραπλό φύλλο του DM. Ωραία, και έχει μέσα 10 ρολά. Έλα, θα πας. Γιατί θες να φύγεις, πού θα πας. Και το νομίζω ότι και επισήμως το καρότσι είναι φίσκα. Για όσους ενδιαφέρει, με 3,75 υπάρχει και το Deluxe με 5 φύλλα. Και υπάρχει και αυτό το 4 που είναι νομίζω λίγο πιο οικονομικό, αλλά δεν μπορώ να δω την τιμή γιατί είναι εκεί κάτω. Αυτά. Και αυτό εδώ υπάρχει και αυτό εδώ, το οποίο έχει 4 ρολά, αλλά βλέπετε είναι πιο λεπτά τα ρολάκια. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ αυτό το μέγεθος, πάρα πολύ. Αλλά έχει κι άλλα, εντάξει. Το λέω γιατί με ρωτάτε συνέχεια τι μόνο αυτά που παίρνεις είναι, αυτές είναι δικές μου επιλογές. Απλά λένε, ας πούμε, αυτό που έχει 4 και είναι πιο λεπτό είναι, έχει ένα 95. Ενώ αυτό που παίρνω εγώ έχει 2,75. Εντάξει. Αυτό σου λέει ότι έχει 4 ρολά με 51 φύλλα και εγώ παίρνω 3 ρολά με 100 φύλλα. Άρα αναλογικά μάλλον αυτό συμφέρει περισσότερο. Ίσως. Ναι, αν σκεφτείς ότι αυτό έχει 300 και αυτό έχει 204, σίγουρα συμφέρει. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα αναλογικά δεν ξέρω, τα φύλλα πρέπει να τα βάλετε κάτω να τα δείτε. Να σας πω εδώ, το γράφει κιόλας. Εδώ λέει 0,96 ευρώ τα 100 φύλλα, 100 μπλάτ που λέει, αχ, θολώνει, εκεί, να το. Και εδώ σου λέει 0,92 τα 100 φύλλα. Άρα τελικά αυτό είναι πιο οικονομικό. Είδες. Και μιας και ήρθαμε εδώ κοντά στο ταμείο, να πάρω και τις αγαπημένες μου καραμελίτσες που είναι με βότανα. Και θα πάρω και αυτές τις καραμελίτσες για τα μικρά που είναι με κεράσι, που τους άρεσε πολύ. Έχουν 75 λεπτά. Τέλος παιδιά, πάμε ταμείο. Και εδώ έχουμε το σεντονάκι μας. Ωραίο, Λοιπόν, η τιμούλα του κανονικά όλα πήγαν 137,15. Αλλά επειδή έχω μια καρτούλα που αυτό το μήνα μας κάνει έκπτωση 10% επιστροφή σε όλα, από 137 μου αφαίρεσαν εδώ 13,67 που βλέπετε και πλήρωσα τελικά 123,48. Σχεδόν 124 ευρώ και πες και άλλα 5-6 ευρώ που πήγανε στο hit. Είμαστε με 130 ευρώ σήμερα. Καλά τη βγάλαμε για σήμερα, εντάξει. Με το show που πήρα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο παιδιά. Αυτό ήτανε. Πάω τώρα να τα βάλω στο αμάξι, να πάω σπίτι γιατί έχω να μαγειρέψω. Και όπως σας είπα και πριν, θα κάνω μπολονέζ. Είναι η σάλτσα κι η μάμα λαλόι. Και χρειαζόμουν τις ντοματούλες, γιατί θέλω να φτιάξω όρθια κανελόνια. Τα οποία είναι πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ εύκολα γενικά. Και αν θέλετε μπορείτε να μου γράψετε από κάτω να σας κάνω τη συνταγή, να σας τη δείξω. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια αν θα σας ενδιέφερε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, φιλάκια πολλά, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφούλα. Τσάου!